Κύριε, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Ρακδαίες οι πολιτικές εξελίξεις. Ομοβροντία δηλώσεων από ξένους αξιωματούχους. Όχι στο δημοψήφισμα σημαίνει όχι στην Ευρώπη για το ευρώ. Παρέμβαση του τέος πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μετά από χρόνια έσπασε τη σιωπή του. Άρχισαν τα όργανα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Ουρές αγανάκτησης και σήμερα έξω από τις τράπεζες από συνταξιούχους που έσπευσαν να πάρουν τα 120 ευρώ από τη σύνταξή τους. Δεν φτάνουν ούτε για τα φάρμακά μας, λένε με δάκρυα στα μάτια. Κραυγή αγωνίας από τους ξενοδόχους της Κρήτης. Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται με την τροφοδοσία των μονάδων από το κλείσιμο των τραπεζών. Καμπανάκι κινδύνου από τον κλάδο των φαρμακοποιών. Πιθανό capital control στο επόμενο διάστημα και στα φάρμακα. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από το Πεντάγωνο, που συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού την εθνική ομοψυχία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος θα είμαστε όλοι ένα. Την ίδια ώρα να ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα της Κυριακής, καλούν τους πολίτες δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Κώστας Σιμίτης. Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Κώστας Καραμαλής τόνισε πως όσοι νομίζουν ότι ψηφίζοντας όχι ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας, σφάλουν, προσθέτοντας ότι η επικράτηση του όχι θα ερμηνευτεί ως επιλογή αποχώρησης από την καρδιά της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, το απόγευμα δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, όπου εισηγείται την ελάφρυνση του χρέους μέσω μιας γενναίας επέκτασης των ορημάνσεων των δανείων που έχει χορηγήσει η Ευρωζώνη στην Ελλάδα. Παράλληλα, το Ταμείο εκτιμά ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί έως το τέλος του 2018 περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του που τάχθηκε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα, ο βουλευτής Ηρακλείου Κωνσταντίνος Δαμαβολίτης διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το απόγευμα, ο κύριος Δαμαβολίτης παραιτήθηκε από το αξίωμα και τη θέση του καταλαμβάνει ο Γρηγόρης Μακαρόνας. Την ίδια ώρα, τρεις ακόμη βουλευτές των ΑΝΕΛ διαφοροποιούνται από την γραμμή του κόμματος και στηρίζουν το ναι στο δημοψήφισμα με δηλώσεις βόμβες στις οποίες προχώρησαν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Πέτρο Λιωδάκη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την τελευταία εξέλιξη που είχαμε νωρίς σήμερα το απόγευμα, την παραίτηση δηλαδή του κ. Δαμαβολίτη. Πέτρο, λόγω σε σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Διαφοροποίηση του Κώστα Δαμαβολίτη από την γραμμή των Ανεξάρτητων Ελλήνων σχετικά με το δημοψήφισμα είχε αρχικά σαν αποτέλεσμα τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και σε δεύτερο χρόνο, πριν από μία περίπου ώρα, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, η οποία συνοδεύτηκε από μία επιστολή προς την πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην ουσία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Δαμαβολίτης τονίζει ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει βουλευτής λόγω μιας προσωπικής δέσμευσης που είχε δώσει στον Πάνο Καμένο όταν εκλέχθηκε βουλευτής. Από την άλλη, επιμένει στην άποψή του ότι το δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για ευρώ ή δραχμή και δεν θα μπορούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να ψηφίσει ναι. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, στην επιστολή του προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Κώστας Δαμαβολίτης αναφέρει: εδώ και δύο μήνες έχω εκφράσει στον Πάνο Καμένο τις διαφωνίες μου για την τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αποκορύφωμα αυτών των διαφωνιών ήταν το διακύβευμα του δημοψηφίσματος, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ευρώ ή δραχμή. Σε περίπτωση που ο ελληνικός λαός επιλέξει το όχι, θεωρώ ότι αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες για μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Προσωπικά δεν μπορώ να συνηγορήσω σε κάτι τέτοιο. Είναι σαφές, Θανάση, ότι αποκτά και ιδιαίτερη σημασία, αν θέλει, η κίνηση αυτή του κ. Δαμαβολίτη, υπό την έννοια ότι δεν είναι συνηθισμένο βουλευτές που διαφοροποιούνται να παρετούνται εν τέλει και του αξιώματος. Δηλαδή, έδωσε και κάτι ο κ. Δαμαβολίτης. Είχε προσωπικό κόστος η απόφαση του να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα. Έφυγε ένα σπύρι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Παραμένουν όμως και άλλα. Δεν ήταν ο μοναδικός ο οποίος διαφοροποιείται. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε δηλαδή τον ίδιο θα απέχει, είτε υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και τώρα δεν θα έπρεπε να συμβεί το δημοψήφισμα από τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να παρακολουθήσουμε τον αναλυτικό ρεπορτάζ με το πώς φτάσαμε στην παραίτηση του κυρίου Δαμαβολίτη και τα όσα είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά τις επίμαχες δηλώσεις του. Τριγμού στην κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προκαλεί το δημοψήφισμα. Ήδη παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα με εντολή του Πάνου Καμένου, αποτελεί ο βουλευτής Ηρακλείου του κόμματος Κώστας Δαμαβολίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε τοποθετηθεί δημοσίως υπέρ του ναι.
Μιλώντας στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη, ο Κώστας Δαμαβολίτης διαφοροποιήθηκε σαφώς από τον γραμμή των ΑΝΕΛ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Έλληνες είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Δηλαδή, πια δεν είστε της γραμμής ψηφίζουμε όχι για να δυναμώσει η. Όχι. 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 Και. Να σας πω, να σας πω. Μισό λεπτό τώρα, δημοσιογραφικά πρώτα και μετά θα μου πείτε. Αν λοιπόν λέτε ότι την Κυριακή εγώ δεν είμαι υπέρ του όχι, τι είστε υπέρ? Πρώτον, ναι. Δηλαδή την Κυριακή καλεί τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Αν συνεχιστεί το δημοψήφισμα, ναι. Καταρχήν, για να πάρουμε λίγο τα παρασκηνιακά. Κύριε Δαμαβολίτη, δίνεται είδηση καταρχήν. Εγώ οφείλω να το πω στους ακροατές. Έτσι. Διότι. Ναι, εντάξει, αλλά είναι είδηση. Λοιπόν, δηλαδή εσείς πάτε και ένα βήμα πιο κάτω από τον κύριο Κόκαλη και λέτε ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ανεξαρτήτως των προθέσεων, και διαψεύστε μου ότι λέω διαφορετικά, είμαι υποχρεωμένος να πω στον πολίτη ότι την Κυριακή τελικά το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στην πρόθεση των δανειστών και είναι ποιο το ερώτημα την Κυριακή. Ναι ή όχι στο ευρώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους την Κυριακή θα ψηφίσει ναι, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που επικρατήσει το όχι, η χώρα θα μείνει ουσιαστικά ξεκρέμαστη. Αν λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί, κύριε Σαχίνη, πάρουμε αυτό το περήφανο όχι του λαού και ξαναπάμε στην Ευρώπη με κλειστές τράπεζες, με διακοπή της χρηματοδότησης, να διαπραγματευτούμε με πιο ισχυρό δεδομένο, το όχι δηλαδή του ελληνικού λαού, και έτσι όπως βλέπουμε τις αγορές να μην έχουν υποστεί αυτό το οποίο υπολογίζαμε, που περιμέναμε να γίνει περισσότερη ζημιά, που ούτως ώστε το διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε στα χέρια μας να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, σου ξαναπούνε όχι. Τι θα γίνει? Θα είσαι στη μέση του πουθενά, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς ευρώ και κυρίως και χωρίς δραχμή. Διότι δεν έχει γίνει κάποια προετοιμασία. Ακόμα και στην δραχμή να γυρίσουμε, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια προετοιμασία χρόνου. Θα θυμάστε από το ευρώ ότι πήρε ένα δίμηνο, τρίμηνο. Συγγνώμη, έχετε σκάσει βόμβα, το έχετε καταλάβει τι λέτε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, διαφοροποιήστε πλέον από την γραμμή του κόμματος, το οποίο λέει το δημοψήφισμα είναι επί του ερωτήματος στην Κυριακή για την πρόταση των δανειστών, ναι ή όχι. Εσείς λέτε ότι εγώ πια το αποκωδικοποιώ ότι είναι ναι στο ευρώ ή όχι στο ευρώ. Ακριβώς. Ο Κώστας Δαμαβολίτης δεν είναι ο μόνος που κινείται εκτός κομματικής γραμμής σχετικά με το δημοψήφισμα, καθώς και άλλοι βουλευτές των ΑΝΕΛ εκφράζουν ενστάσεις για το αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ψηφίσουν όχι. Ζητώ την άμεση απόσυρση του δημοψηφίσματος και την άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το αργότερο της 20 Ιουλίου, που είναι η τελευταία δυνατή ημερομηνία, ώστε να αποφύγει μέγιστα δεινά ο τόπος μας. Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας. Η παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιαπραγμάτευτα. Παραμένω μαχητής του όχι. Η πατρίδα μας περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Η έκφραση της λαϊκής βούλησης πρέπει πάντοτε να είναι ανώθευτη και ελεύθερη, όπως αναλογικά επιτάσσει το άρθρο 52 του συντάγματός μας. Αυτή την ώρα υπάρχουν συνθήκες πολεμικές, τρόμου, ανησυχίας που επιβλήθηκαν από εξωγενείς παράγοντες αλλά και με την αμέλεια τουλάχιστον εσωτερικών παραγόντων. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε σχέση με τη δήλωσή μου. Η ακύρωση του δημοψηφίσματος επιβάλλεται για εθνικούς λόγους ομοψυχίας. Θεωρώ στην παρούσα φάση ότι προέχει η ενότητα του ελληνικού λαού σε σχέση με την έγκριση ή μη της επίμαχης συμφωνίας. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στο δελτίο μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα σας από την Κρήτη και τα Χανιά. Καλησπέρα και από μένα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε την δική σας ψύχρεμη τοποθέτηση, μακριά από οποιαδήποτε, στοιχείο μπορεί να την επηρεάσει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ απόψε είναι να μας πείτε εσείς ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες κυρίως που έχουμε μπει στον ρυθμό του δημοψηφίσματος σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων όρθιο στην ελληνική οικονομία. Κοιτάξτε να δείτε, η καθημαγμένη ελληνική οικονομία
μετά από μια πενταετή παραμονή σε μνημονιακή κατεύθυνση και πολιτική εσωτερικής υποτίμησης. Σήμερα περνάει ίσως τις χειρότερες μέρες της. Η τζίρη των επιχειρήσεων, αν εξαιρέσουμε τις επιχειρήσεις τροφίμων και πώλησης καυσίμων, όλες οι άλλες επιχειρήσεις βλέπουν τους τζίρους τους να πλησιάζουν ή και να φτάνουν το μηδέν. Τραπεζικό σύστημα στη χώρα δεν υπάρχει, όπως το ξέρουμε όλοι. Από τη Δευτέρα το έλεγχος στη διακίνηση κεφαλαίων έχει φέρει μεγαλύτερη αυξησία στην αγορά. Δεν παρατηρούνται μέχρι στιγμής ελλείψεις σε βασικά αγαθά διατροφής, καύσιμα και ακόμα και στα υπόλοιπα αγαθά. Δεν υπάρχει όμως καμία αγοραστική διάθεση από το σύνολο των πολιτών πλην της κάλυψης άμεσων αναγκών διαβίωσης των οικογενειών. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε σκηνές με ελλείψεις στα ράφια των καταστημάτων, είτε αυτά είναι τρόφιμα είτε είναι άλλα βασικά αγαθά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ο μηχανισμός για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που μας περιγράφεται ότι ενδεχομένως να παρουσιαστεί? Έχουμε ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος και με επικοινωνία που είχαν οι πρόεδροι των εταίρων με τον διοικητή τον κύριο Στουρνάρα να ανοίξει ο λογαριασμός για τις εισαγωγές και να υπάρχει προτεραιότητα σε φάρμακα και σε είδη διατροφής. Μέχρι τη Δευτέρα αυτό δεν το βλέπω να γίνεται εφικτό. Υπάρχει μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών και Γενικών Λογιστήριων του κράτους, πενταμελής, η οποία εξετάζει τα αιτήματα για τις όποιες εισαγωγές μπορεί να γίνονται λόγω έκτακτης ανάγκης. Είναι μια απόφαση η οποία, κύριε Καβαθά, θέλω τα φώτα σας, μπορεί να επηρεαστεί από το οποιοδήποτε πιθανό αποτέλεσμα προκύψει την Κυριακή το βράδυ μέσα από την διαδικασία του δημοψηφίσματος ή ούτως ή άλλως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτό, θα ληφθεί μια απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είτε είναι όχι είτε ναι, αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι η χώρα μπαίνει βαθύτερα στην πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Γιατί αν πάρω είτε την πρόταση της κυβέρνησης, που είναι ένα μεταλλαγμένο εφεσιακό μνημόνιο, είτε πάρω την πρόταση των δανειστών, η κατάληξη είναι κοινή. Είναι ύφεση. Δεν είναι ανάπτυξη, δεν είναι διατήρηση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων. Οπότε ποια είναι η λύση που προτείνεται, κύριε Καβαθά? Γιατί με δεδομένο ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, από την άλλη έχουμε ένα πιθανό όχι το οποίο για πολλούς δημιουργεί τρόμο, ποια είναι η λύση από τη δική σας πλευρά, εκεί που έχουμε φτάσει πλέον ως χώρα την όλη κατάσταση? Εξ αντικειμένου δεν υφίσταται ερώτημα για το δημοψήφισμα, πρώτον. Δεύτερον, η λύση είναι στράτευση όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στον κοινό στόχο που είναι η επιβίωση της πατρίδας. Εγώ το είπα και στους πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Γέννη, μετά που είδα τη Δευτέρα και την Τρίτη, ότι θα πρέπει να παραμερίσουμε μικροπολιτικά συμφέροντα, να μην οδηγήσουμε το λαό σε διχασμό, ο οποίος είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη. Θα πρέπει όλοι μαζί, τον Πρωθυπουργό επικεφαλής, να μεταβούν στις Βρυξέλλες και να γυρίσουν μόνο αν φέρνουν μια βιώσιμη λύση για την οικονομία της χώρας. Δεν περισσεύει κανείς, δεν μας θέλουμε εθνική ενότητα και όχι διχασμό. Όπως βλέπετε και στα παράθυρα τα τηλεοπτικά, υπάρχει μια ένταση που μέρα με τη μέρα ανεβαίνει μεταξύ των πολιτικών. Αυτό φέρνει ζημιά στην ίδια την κοινωνία, τη διχάζει. Κύριε Καβαθά, αυτή η κινδυνολογία που αναπτύσσεται κυρίως προς την πλευρά του όχι, στην περίπτωση δηλαδή που οι Έλληνες αποφασίσουν την ερχόμενη Κυριακή ότι επιλέγουν τη λύση του όχι, έχει αναπτυχθεί μια κινδυνολογία, έχει αναπτυχθεί μια καταστροφολογία. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο αυτά που ακούγονται έχουν δώσει αλήθειας. Κοιτάξτε να σας πω. Σας είπα και προηγουμένως ότι είτε ναι είτε όχι το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να ανοίξουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα το άνοιγμα των τραπεζών. Δεν υπάρχει για το επόμενο διάστημα το χρονικό, ίσως και μηνών, θα υπάρχει έλεγχος στην διακίνηση κεφαλαίων. Άρα δεν υπάρχει θέμα κινδυνολογίας, είναι μια πραγματικότητα η οποία θα τη βιώνουμε και θα τη συνεχίσουμε να τη βιώνουμε τον επόμενο διάστημα. Εδώ θα πρέπει να πριτανεύσει το εθνικό συμφέρον. Επιμένω στο εθνικό συμφέρον πάνω και έξω από πολιτικές,
πίκρες, οτιδήποτε μπορεί να δυναμητήσει το κλίμα. Δεν κάνουμε πολιτική για το σπίτι μας ή για την επιχείρησή μας. Ασκούν τα πολιτικά κόμματα πολιτικές και πρέπει να είναι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, γιατί διακυβεύεται το μέλλον αυτού του τόπου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημα, οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν έρθει σε επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εξασφάλιση απαραίτητων εγκρίσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι εισαγωγές προϊόντων τουλάχιστον για τις πιο τουριστικές περιοχές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από την έλλειψη ρευστού, αφού οι τράπεζες παραμένουν κλειστές. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι προμηθείες των ξενοδοχείων αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επίγουσες λύσεις αναζητούν οι ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα στο μέγιστο θέμα της επάρκειας προϊόντων, το οποίο φαίνεται να πλήττει περισσότερο τις μεγάλες μονάδες, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι οι ξένοι ακόμα μας εμπιστεύονται, αλλά για πόσο ακόμα. Το πρόβλημα θα αρχίσει να φαίνεται στις προμήθειες, διότι τα ξενοδοχεία σίγουρα τα μεγάλα έχουν τεράστιες ποσότητες καθημερινά, τις οποίες πρέπει να ξοδεύουν σε τρόφιμα, και σιγά σιγά και οι προμηθευτές δεν θα έχουν πράγματα να μεταφέρουν, διότι τα περισσότερα είναι πράγματα εισαγωγής, τα οποία έρχονται από το εξωτερικό και δεν δέχονται πια τα εμβάσματα του εξωτερικού. Τα περισσότερα είδη τα οποία διατίθεται στην εισήτηση είναι εισαγόμενα. Έτσι, μην γυλιάμαστε. Τα περισσότερα και κατεψημένα κρέα, τα ψάρια, όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Όλα τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή κάνουν υπερπροσπάθειες να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες από την αγορά. Δηλαδή, δεν κάνουν πια στόκ μιας εβδομάδας, προσπαθούν να κάνουν όσα χωράει η αποθήκη. Όσο χωράει η αποθήκη, φυσικά, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, όταν η εισαγωγία έχει να εξυπηρετήσει, κανονίζει και αυτό το κομμάτι ότι για 2-3 εβδομάδες προμήθει και κάνει εισαγωγές. Πώς θα αντέξουν αυτά τα αποθέματα. Άρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Λέω και πάλι, το τονίζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά φυσικά, αν συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα. Αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημα, οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν έρθει σε επαφή με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, ώστε να διευκολυνθούν οι εισαγωγές προϊόντων, τουλάχιστον για τις πιο τουριστικές περιοχές. Ενώ μία ακόμη λύση που έχει πέσει στο τραπέζι έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση, είναι να ζητείτε από τους ξένους τουριστικούς πράκτορες που διατηρούν γραφεία στην Κύπρο να πραγματοποιούν εκεί τις πληρωμές, ώστε να πληρώνονται μέσω Κύπρου οι προμηθευτές. Οι πληρωμές των ξενοδοχείων από τους tour operator του εξωτερικού, ναι μεν μπορεί να μπαίνουν στο λογαριασμό, αλλά ο ξενοδόχος δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα. Θα πρέπει να προσαρμόσει και αυτός ανάλογα όλες του τις πληρωμές αυτή τη στιγμή σε βάση ηλεκτρονικής πληρωμής, δηλαδή με web banking θα πρέπει να μπορεί να κάνει τα εμβάσματά του. Εάν δεν κουρευτούν αυτά τα χρήματα, διότι κάποια στιγμή ενδέχεται να υπάρξει και κούρεμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο έλεγχος κεφαλαίων, το κλείσιμο των τραπεζών έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Κατά συνέπεια και στον εφοδιασμό της αγοράς. Αυτή τη στιγμή όλες οι ξενοδοχικές μονάδες προσπαθούν να κρατήσουν φυσικά τα αποθέματα που έχουν, να τα αξιοποιήσουν, αλλά λαμβάνουμε μηνύματα ανησυχητικά, θα έλεγα, από τους προμηθευτές μας. Κατά συνέπεια, ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να κλείσει αυτό το θέμα. Να κλείσει αυτό το θέμα, να ανοίξουν οι τράπεζες, να μπορεί η λειτουργία της αγοράς να γίνει όπως πρέπει, όπως τη γνωρίζουμε. Επιπλέον, αξιοποιείται στο μέγιστο η δυνατότητα να απευθύνονται οι ξενοδόχοι στην τοπική αγορά, από την οποία ούτως ή άλλως προέρχεται μεγάλο μέρος των προμηθειών τους. Ενώ μια ακόμη εναλλακτική είναι και το σπάσιμο των παραγγελιών σε μικρότερες. Θα σας πω ότι το 52% των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης εισάγονται από ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς δεν μπορούμε να προωθήσουμε την πληρωμή της αξίας των εισαγωγών μας στους προμηθευτές, δεν μπορούν να υπάρξουν και παραδόσεις. Ακόμα και η προκαταβολή του 100%, το προέμβασμα, η προπληρωμή δεν μπορεί να επιτευχθεί, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να παραλάβουμε προϊόντα. Την ίδια ώρα πτώση έως και 50% καταγράφεται στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων Ελλήνων ταξιδιωτών για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν την Τετάρτη η Travel Plan 24 και η Air Tickets. Οι ακυρώσεις στις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων από το 1,05% που ήταν το μέσο ημερήσιο ποσοστό ακυρώσεων ανήλθαν στο 7,2% το διάστημα από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου, με αποκορύφωμα την
30η Ιουνίου, οπότε το ποσοστό των ακυρώσεων εκτοξεύτηκε στο 22%. Οι κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έως τις 25 Ιουνίου σημείωναν αύξηση κατά 10% σε σύγκριση με το 2014, ενώ από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος έως σήμερα παρουσιάζουν πτώση κατά 60%. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν ακυρώσεις, απλά έχουν παγώσει τελείως οι κρατήσεις. Υπολογίζουμε σύμφωνα με το ΣΕΤ ότι περίπου 50.000 κρατήσεις χάνονται την ημέρα προς άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι μεγάλο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε όλη τη σεζόν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αρνητικά βλέπουν οι ξένοι επισκέπτες που βρίσκονται στην Κρήτη το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και ουσιαστικά την επιμονή της κυβέρνησης για το δημοψήφισμα της Κυριακής. Δηλώνουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ και πιστεύουν πως ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συνάψει άμεσα συμφωνία με τους ξένους εταίρους. Τραβάνε το αυτί στην κυβέρνηση της Ελλάδας οι επισκέπτες από το εξωτερικό για τους χειρισμούς της που έχουν χειροτερεύσει δραματικά μέσα σε λίγες ημέρες το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Μιλάνε, αλλά πρέπει να πάρουν γρήγορα μια απόφαση. I think not so good. Όχι και τόσο καλά. Για όλα αυτά η φοροδιαφυγή. Στην Ολλανδία πληρώνουμε υπερβολικά πολλούς φόρους, αλλά αποδίδουν στο τέλος. Ανησυχούμε λίγο. Ερχόμαστε χρόνια στην Ελλάδα και βλέπαμε την κατάσταση όλο και να χειροτερεύει. Είναι θλιβερό, αλλά τι να πει κανείς. Χάλια, και ο ελληνικός λαός υποφέρει, αλλά δεν πρέπει να επεκταθεί η κρίση. Κλειστές τράπεζες, λεφτά με το σταγονόμετρο. Λίγο, επειδή είμαι εδώ και δεν ξέρω αν θα βγάλουν λεφτά το ATM, αλλά έχω μετρητά επειδή το ήξερα και προετοιμάστηκα. Είναι πολύ θλιβερό, η όλη ιστορία δεν είναι καλή. Τα προβλήματα ρευστότητας κλιμακώνονται στον τουριστικό κλάδο και επηρεάζουν και τη διαμονή των τουριστών. Αρχικά δεν λειτουργούσαν, αλλά στο τρίτο ATM βρήκαμε χρήματα, γιατί τα δύο προηγούμενα είχαν στερεύσει. Ελπίζω να λειτουργεί, αλλά έχω αρκετά μετρητά, δεν έχω πρόβλημα. Ανησυχούσαμε πριν έρθουμε αν θα λειτουργούν οι πιστωτικές κάρτες. Η τράπεζα μας είπε να έχουμε μετρητά. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω, θα πάμε πίσω στο ξενοδοχείο. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Για να είμαστε σίγουροι, φέραμε μαζί μας μετρητά. Στιγμία είχαμε προβλήματα, όλα καλά. Δεν είχαμε προβλήματα, φέραμε πολλά ευρώ σε μετρητά γιατί έτσι μας είπαν να κάνουμε. Είμαστε σε all inclusive, έχουμε μετρητά και δεν έχουμε προβλήματα. Έχω μετρητά, έτσι μας είπε το τουριστικό πρακτορείο. Οι επισκέπτες της Ελλάδας από το εξωτερικό, ακόμα και από χώρες της Ευρωζώνης, επιθυμούν την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έθνος είναι δυνατότερο έτσι και πιο καλό και για τους ανθρώπους εδώ, τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένουμε στον χώρο του τουρισμού και στις έντονες δοκιμασίες που περνούν όλα τα επαγγέλματα και όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη βαριά βιομηχανία του τόπου μας, της χώρας μας. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη, στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ που σχετίζεται με τις φωνές αγωνίας που υψώνεται οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Παρακολουθήσαμε και το άλλο ρεπορτάζ με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, που έχει ταξιδέψει για να περάσει τις διακοπές του στην Κρήτη. Και βιώνει και αυτός από την δική του πλευρά όλη αυτή την κατάσταση. Θέλω να βάλουμε λίγο τα πράγματα κάτω με φωνή ψυχραιμίας και λογικής για να δούμε σε ποια κατάσταση πραγματικά βρισκόμαστε και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για τις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φετινή χρονιά προβλέπεται, βάσει στοιχείων φυσικά,
να είναι χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μετά από ένα πολύ καλό 2014, πηγαίναμε ένα εξαιρετικό πλέον 2015. Πώς το εξηγούμε αυτό? Ήταν οι αεροπορικές θέσεις για Ελλάδα, ήταν περίπου πάνω από 1.200.000 επιπλέον των περισσινών. Πολύ περισσότερες ζητήσεις για σλότους, για χρονοθυρίδες, για προσγειώσεις αεροπλάνων. Ενώ παράλληλα θα έλεγα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων είχε δει ένα όγκο προκρατήσεων πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτά συνέβαιναν μέχρι τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουάριο. Από τότε και έπειτα απλά υπήρξε μια μικρότερη ανάσχεση, μια μικρή ανάσχεση θα έλεγα, στο ρυθμό των κρατήσεων, τίποτα όμως θα έλεγα ανησυχητικό. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αυτό που παρατηρούμε όλοι, είναι ότι ακυρώσεις δεν υπάρχουν. Πράγματι, ο κόσμος που έχει κλείσει τις διακοπές του, πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο για να τις ακυρώσει. Αυτό ισχύει και για αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ημερών, ισχύει. Όπου έχουν πάρει καταιγιστικό ρυθμό οι εξελίξεις. Ισχύει. Δεν έχουμε δει έτσι κάτι ανησυχητικό σε επίπεδο ακυρώσεων. Ανησυχητικό όμως έχουμε δει ότι σε επίπεδο κρατήσεων πλέον, οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν παγώσει τελείως. Δηλαδή, με μία μελέτη του ΣΕΤΕ βλέπουμε ότι σε σχέση με την αντίστοιχη περισσότερη περίοδο είναι περίπου 40-45% κάτω, γύρω στους 50.000 κρατήσεις. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το 50.000 κρατήσεις σε ημερήσια βάση να χάνονται στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, εκεί που επί της ουσίας είναι οι μήνες που δουλεύουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε καταφέρει θεματικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τουλάχιστον αυτοί οι μήνες είναι οι δυνατοί μήνες και για την Κρήτη και για την Ελλάδα γενικότερα. Είναι οι δυνατοί μήνες για τις επιχειρήσεις, είναι οι δυνατοί μήνες για να καταπολεμηθεί ανεργία, για να βρει ο κόσμος δουλειά. Είναι οι δυνατοί μήνες που οι επιχειρήσεις θα συντηρήσουν τα δημόσια ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και ούτω καθεξής. Θα σας πω μόνο ότι πέρυσι, λόγω της καλής χρονιάς, με τους κωδικούς του ΙΚΑ, ο τουρισμός έδωσε πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του 2013. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν πάει καλά, από εδώ και έπειτα, ότι θα υπάρξουν τεράστιες απώλειες τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία, σε επίπεδο φυσικά ανεργίας η οποία θα ανέβει και πολύ, πολύ πιθανόν, αν συνεχίσει αυτή η παγωμάρα σε επίπεδο κρατήσεων, να δούμε και οι ξενοδοχεία να κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα κάνω ένα ερώτημα το οποίο κάποιοι που μας παρακολουθούν ενδεχομένως το χαρακτηρίσουν προβοκατόρικο. Εγώ θα το πω γιατί θέλω να μαθαίνουμε την πληροφορία από τους καθήλυν αρμόδιους. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, εάν δεν βρεθεί μία λύση πολύ σύντομα, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση θα κινείται η λύση, είτε προς το ναι είτε προς το όχι, μία λύση εθνικά ικανοποιητική θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Αν λοιπόν δεν βρεθεί μία τέτοια λύση, υπάρχει κίνδυνος μεσούς της καλοκαιρινής σεζόν να δούμε ξενοδοχεία να προχωρούν σε περικοπές προσωπικού, άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή επειδή προφανώς αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που περιγράφεται με τις 50.000 κρατήσεις ημερησίως να χάνονται, ενδεχομένως να είναι και λογικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν ικανοποιητικό όγκο κρατήσεων για τους επόμενους μήνες, δηλαδή πληρώτηση πάνω από 60%, 65%, νομίζω ότι θα το σκεφτούν πάρα πολύ να μείνουν ανοιχτά. Τα λειτουργικά έξοδα είναι τεράστια. Όλα τα έξοδα γενικά, χρηματοοικονομικά, φορολογικά είναι τεράστια. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, από την τουριστική χρονιά ρεκόρ που περιμέναμε, πάμε να κλείσουν άρον-άρον κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες. Ναι. Αν το πράγμα, όπως είπατε, δεν υπάρξει μία συνεννόηση, να βρεθεί ένας τόπος, ένας κοινός τόπος και μία συμφωνία, νομίζω ότι πραγματικά πλέον κινδυνεύουμε τη χρονιά ρεκόρ να την κάνουμε μία πολύ αρνητική χρονιά. Κύριε Γιαννούλη, μέσα από το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε και αυτό που υψώνεται ως κραυγή αγωνίας από την πλευρά των ξενοδόχων και άλλων πολλών επιχειρηματιών σχετίζεται με την τροφοδοσία των ξενοδοχείων. Εκεί πραγματικά είμαστε οριακά, είμαστε σε οριακό σημείο. Είναι λίγες ημέρες που έχετε αποθέματα. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να έχει για πάρα πολλές ημέρες αποθέματα στα ψυγεία της. Με αποτέλεσμα τώρα, με όλη αυτή την αναστάτωση που έχει επικρατήσει, με όλο αυτό το πάγωμα της αγοράς, να αντιμετωπίσετε σοβαρότατο πρόβλημα για να εξυπηρετήσετε ακόμη και τους πελάτες που έχουν έρθει στην Κρήτη ή που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια ώστε ο πελάτης να μην έχει κάποια έλλειψη σε οποιοδήποτε είδος. Όπως το είπατε όμως και εσείς, δεν είναι τα ξενοδοχεία επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στοκάρει προϊόντα για τον επόμενο μήνα ή δίμηνο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε μια χώρα καθαρά εισαγωγική. Ουσιαστικά οι εισαγωγές μας είναι σε όλα τα τρόφιμα τρεις φορές περισσότερες από τις εξαγωγές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κάθε μέρα αιμορραγούμε σε ευρώ με κλειστές τράπεζες, με κλειστή χρηματοδότηση. Κάποια στιγμή οι εισαγωγικές εταιρείες δεν θα έχουν εμπόρευμα.
Προσπαθούμε φυσικά να το λύσουμε. Άκουσα και πριν μία συζήτηση ότι πραγματικά έχει γίνει ήδη ανέτοιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος να απελευθερωθούν κονδύλια για να γίνουν εισαγωγές τροφίμων, γιατί οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ βασικό. Και αν χτυπήσει αυτό το θέμα, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πλέον πολύ σοβαρές απώλειες. Αυτή την περίοδο ξεκινάτε, αν δεν κάνω λάθος και στις πληροφορίες μου, να κλείνετε τα συμβόλαια και για την επόμενη χρονιά. Βεβαίως. Κάτω από ποιους όρους γίνονται πλέον αυτές οι διαπραγματεύσεις, με δεδομένο ότι το περιβάλλον κάτω από τα πόδια όλων των Ελλήνων μοιάζει με κινούμενη άμμο αυτή την ώρα. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το περιβάλλον. Εγώ δεν θυμάμαι έτσι πιο ρευστή κατάσταση σε επίπεδο συμβολέων για την επόμενη χρονιά. Καταρχήν, όσο αφορά μας απασχολούσε πριν, μέχρι και πριν 10 μέρες το θέμα της φορολόγησης, αν το ΦΠΑ είναι 13 κτλ. Νομίζω ότι αυτό τη στιγμή δεν απασχολεί κανένα. Αυτό που μας απασχολεί είναι η χώρα να σταθεί όρθια και να μπορέσει πραγματικά ο τουρισμός ως βασικός πυλώνας να βγει μπροστά. Και κατά δεύτερον, αυτό που μας απασχολεί βέβαια είναι ότι πάρα πολλοί συνεργάτες μας έχουν ζητήσει, δεν είναι βέβαια πρωτοφανές, το είχαν κάνει και πριν κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, ρήτρες για δραχμή, αν τυχόν αλλάξουμε νόμισμα. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι αυτό είναι κάτι καταστροφικό για οποιαδήποτε επιχείρηση και γι' αυτό το λόγο έχουμε συστήσει και στα μέλη μας ότι όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες με εθνικά νομίσματα, εύχομαι φυσικά να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο, να έχουμε δικό μας νόμισμα. Νομίζω ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε το ευρώ. Αλλά πέραν τούτου, νομίζω ότι όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, σε Αίγυπτο, Τουρκία κτλ., μπορούμε να ζητήσουμε τα συμβόλαιά μας να είναι σε ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμισμα που πιστεύουμε. Κρατώ κάτι που μου είπατε και γι' αυτό θέλω ένα τελικό σχόλιο και να σας αποδεσμεύσω. Είπατε ότι κανείς πλέον δεν συζητάει για το 23%. Μοιάζεται ουσιαστικά σαν να το έχετε το 13%. Το 23% που έγινε 13%. Από το 6,5% ξεκίνησε, πήγε στο 23%. Δείχνει να κατεβαίνει στο 13%, αν και εφόσον έχουμε κάποια συμφωνία. Μήπως τελικά όλη αυτή η ιστορία που γίνεται τις τελευταίες ημέρες, όλο αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον που δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα, είναι για να περάσουν πιο εύκολα αυτά τα πολύ σκληρά και επώδυνα μέτρα, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται και στις δύο συμφωνίες που μάθαμε, και σε αυτή δηλαδή που έστειλε τελικά η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και σε αυτή που είχαν προτείνει λίγο 24 ώρες νωρίτερα οι δανειστές. Νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις που πραγματικά πρέπει να συνυπολογίζουμε και να ζυγίζουμε τα πράγματα κάθε μέρα πλέον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε ένα τόσο βαρύ φορολογικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις υποφέρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή κινδυνεύει πλέον χωρίς τράπεζες, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς κίνηση κεφαλαίων, κινδυνεύει να σκάσει όλο το σύστημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η προτεραιότητά μας μοιραία έχει έρθει κάπου αλλού. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι τα άλλα προβλήματα θα εκλείψουν. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Και στο σημείο αυτό, κύριε Σικύρη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του απόψινου μας δελτίου. Επιστολή παρέμβαση προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις με την οποία κάνουν έκκληση για εθνική συνεννόηση, αποστέλουν οι πρόεδροι των τεσσάρων επιμελητηρίων της Κρήτης. Στην επιστολή γίνεται λόγος για επιβαρημένη κατάσταση από την αβεβαιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας που οδηγεί σε οικονομική καταστροφή. Δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση κάνουν τα επιμελητήρια της Κρήτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά «καταστρεφόμαστε, ακυρώστε το δημοψήφισμα». Τις καταστροφικές συνέπειες στο εμπόριο, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, από το κλείσιμο των τραπεζών και τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, επισημαίνουν με επιστολή τους στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα οι πρόεδροι των τεσσάρων επιμελητηρίων της Κρήτης. Στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι άκερη και άσκοπη. Ως επιμελητήριο Χανίων δεν θα μπούμε σε διλήμματα που διχάζουν τους χανιώτες επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Ο καθένας πιστεύουμε ότι έχει την κρίση και ψηφίζει κατά συνείδηση. Η αγορά έχει νεκρώσει και έχουμε φτάσει σε σημείο στάσης εμπορίου. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το επιμελητήριο είναι φορέας ανάπτυξης. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε και σε αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες και τους εμπόρους ακόμα περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Πιστεύουμε ότι η θέση της Ελλάδας είναι εντός του ευρώ και της Ευρώπης. Και ευελπιστούμε τα πράγματα να αλλάξουν τη Δευτέρα, να αρθεί η αβεβαιότητα που ζούμε σήμερα
και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ενωμένοι να υλοποιήσουμε την απόβαση του ελληνικού λαού. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, Μανώλης Αλιφιεράκης, Γιάννης Μαργαρώνης, Γιώργος Γιακουμάκης και Θωμάς Χαριτάκης, αντίστοιχα, ζητούν με την επιστολή τους να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να ακυρωθεί το δημοψήφισμα και να υπάρξει άμεσα συμφωνία με τους εταίρους, με εθνική συνεννόηση για προτάσεις και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που μπορεί να συμβάλλει στην ύπαρξη πλεονάσματος στον προϋπολογισμό αλλά και στην ανάπτυξη της παραγωγής. Του ζητάμε άμεσα την ακύρωση του δημοψηφίσματος και την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Η ελληνική οικονομία δεν αντέχει τέτοιους χειρισμούς και τέτοιους πειραματισμούς. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, θα αυξηθεί απίστευτα η ανεργία, θα κλείσουν πολλά μαγαζιά και όλοι αυτοί είναι που συντηρούν την ελληνική οικονομία για να πληρώνονται όλοι οι υπόλοιποι. Πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, να επιληθεί αυτό το ζήτημα άμεσα, να έρθουμε σε επαφή με τους εταίρους μας, να διαπραγματευτούμε και να τελειώνουμε. Την επιστολή των τεσσάρων επιμελητηρίων προσυπογράφει η Ένωση Ξενοδοχείου Ηρακλείου και ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: απέναντι στην απαράδεκτη αδιαλαξία των πιστωτών και την αδυναμία διαμόρφωση εναλλακτική πρόταση, απαντούμε με ανοιχτή πρόσκληση στην κοινωνία για εθνική συνεννόηση. Με μοναδική επιλογή: ναι στην Ευρώπη και ναι στο ευρώ. Αυτό που σήμερα και έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο και πρέπει να τονίσουμε είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες, τους τουρίστες δηλαδή που έχουμε στο νησί μας. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει, χρειάζεται και καλώς η περιφέρεια σήμερα διοργάνωσε αυτή εδώ τη συγκέντρωση, για να δούμε πώς συντονιζόμαστε και πώς εξυπηρετούμε καλύτερα με προμήθειες ένα πληθυσμό ο οποίος τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται το καλοκαίρι. Δηλαδή αναλαμβάνουμε ένα συντονιστικό ρόλο, να καταγράφουμε έτσι τις ελλείψεις που υπάρχουν στα ξενοδοχεία και να μπορούμε να τις διοχετεύουμε στα μέλη μας για να εξυπηρετούμε καλύτερα. Λόγω του τραπεζικού συστήματος δεν μπορούν να γίνουν εισαγωγές και όλα αυτά βέβαια ήδη χτυπάνε ήδη στον τουρισμό, θα χτυπήσουν και στις επόμενες επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα. Τέταρτη μέρα σήμερα με τις ελληνικές τράπεζες να παραμένουν κλειστές και η ταλαιπωρία των συνταξιούχων που δεν διαθέτουν κάρτες ανάληψης ή χρεωστικές κάρτες συνεχίζεται από πολύ νωρίς το πρωί. Σε δεκάδες τραπεζικά υποκαταστήματα συνέρευσε πλήθος κόσμου για να πάρετε 120 ευρώ. Οι τράπεζες θα μείνουν ανοιχτές για αυτό το σκοπό μέχρι και αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Όταν έχουν κάνει αλλού, δεν υπάρχει είτε κράτος είτε τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Χάλια είναι όλα χάλια. Τίποτα. Πώς θα πάω να φωνάζω εκεί πέρα, να σπρώχνω, να κάνω, να δείξω, δεν θα βγει τίποτα. Αλλά να έρθουν οι υπεύθυνοι να τα δουν αυτά τα χάλια μας. Να έχεις λεφτά και να μην μπορεί να τα πάρεις. Ντροπή τους. Το μαρτύριο της σταγόνας για λίγα ευρώ εξακολουθούν να υπομένουν οι συνταξιούχοι και στα Χανιά. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους για το τι μελιγενέστε, από νωρίς το πρωί δεκάδες συνταξιούχοι στήθηκαν στην ουρά προκειμένου να πάρουν τα 120 ευρώ που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση. Οι ίδιοι τονίζουν πως δούλευαν μια ζωή για να πάρουν μια σύνταξη και τώρα τους τη δίνουν με το σταγονόμετρο. Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα να κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί να κλείσει η τράπεζα? Τα λεφτά αυτά είναι δικά μου. Εγώ δούλεψα 42 χρόνια για να πάρω αυτή τη σύνταξη. Να ζήσω τώρα στα γεράματά μου. Λοιπόν, για να με τη στηρεί ο Α ή ο Β. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να δώσουν τα λεφτά τη συντάξη, έπρεπε να δώσουν. Έτσι θέλησε ο κύριος. Δεν είναι η ταλαιπωρία και η ταπείνωση. Είναι και οι άνισες κατανομές. Εμάς το ΙΚΑ μας έβαλε τα λεφτά. Θα έλεγα δεν τα βλέπω το ταμείο, δεν τα παίρνω. Και είμαι καταδικασμένη να πάρω 120 τη βδομάδα γιατί δεν είχα κάρτα. Τουλάχιστον έγινε η ζημιά, πρέπει να κάνω μια άλλη κατανομή, ένα άλλο είδος κατανομή. Εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Και να σκεφτείς ότι αυτά είναι δικά μας λεφτά. Με ποιο δικαίωμα. Δηλαδή μας έχουν φέρει σε μια κατάσταση, να πούμε, μυστήρια. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πού να πάει. Βαδίζει στον δρόμο και παραμιλάει. Οι πρωτόγνωρες εικόνες με τις κλειστές τράπεζες και τους συνταξιούχους να περιμένουν στην ουρά για τα 120 ευρώ που συνεχίζονται για δεύτερη μέρα προκαλούν θλίψη. Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, με αυτό το ποσό δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η σύντηση και η αγορά φαρμάκων. Θεωρείτε ότι τα 120 ευρώ φτάνουν? Φτάσουν, παιδί, πού να φτάσουν. Αλλά τι να κάνουμε, αφού τα κάμανε έτσι. Θα τα πάρουμε, αν προλάβουμε να τα πάρουμε κιόλας τα 120. Πώς δεν είναι, παιδιά, εγγόνια έχουμε, είμαστε άρρωστοι, όλα, πού θα φτάξουμε. Τι να τα κάνει τα 120 ευρώ, τι να πάρει, να πληρώσει, να αγοράσει τρόφιμα, να περάσει, τι να τα κάνει. Δεν ξέρουμε πού θα τα φάμε, πού θα τα διαθέσουμε.
Κατάλαβες. 120 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για μια μέρα. Όχι για μια εβδομάδα. Εικόνες ντροπής για μία ακόμη φορά εκτελήχθηκαν σήμερα στα ATM και στις τράπεζες του Ηρακλείου. Πλήθους κόσμου έσπευσε στα χρήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων για να πάρει τα 60 ευρώ που του αναλογούν ημερησίως, που πολλές φορές είναι 50, καθώς δεν υπάρχουν 20 ευρώ. Ενώ συνταξιούχοι περίμεναν στις ουρές μπροστά στις τράπεζες για μόλις 120 ευρώ. Για μία ακόμα μέρα, οι συνταξιούχοι συνωστίζονταν έξω από τις τράπεζες, περιμένοντας τη σειρά τους για να πάρουν 120 ευρώ όπως έχουν δικαίωμα από τη σύνταξή τους. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν αγανακτισμένοι με την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι τα χρήματα τα οποία παίρνουν δεν μπορούν να τους φτάσουν καθώς οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Περίμεναν, έλεγαν, να πάρουν όλοι τους τη σύνταξη. Με τα 120 ευρώ με δυσκολία μπορούν να ανταποκριθούν. Και υπάρχει και ο φόβος ότι τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε αυτά. Τι να σας πω, τίποτα. Ναι. Τι να πούμε, κοπέλια, τα χάρια μας δεν είναι να τα βλέπουμε κοντό. Και αβαστάξουν και ο Νίος. Τα υγεία μου δεν τα γεννούμε. Δεν τα περιμέναμε. Είμαι κι εγώ από χωριό. Από μακριά, από Βιάνο. Και ήρθαμε εδώ για να πάρουμε 100 ευρώ. Είχε την άλλη εβδομάδα, αν δεν ανοίξω χωριό η Παγκρίτια, θα ξανάρθουμε. Τι να κάνουμε. Όταν θέλουμε λεφτά, όταν έχουμε οικογένεια. Θα πάρουν 120 ευρώ να δώσουν πού, στα φάρμακα, να φάνε, πού. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε και η κυβέρνηση να βρούμε μια λύση. Άσε τι ώρα περιμένουμε εδώ πέρα, άσε τι ώρα, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Γέροι άνθρωποι, ταλαιπωρημένοι. Και τι να πάρω με 120 ευρώ, άμε πουθενά. Αυτό είναι. Να βρει η κυβέρνηση μια λύση. Τι θα πορτοπάρουμε. Αυτά. Μισή ώρα κάθομαι εδώ. Η κατάντια τη βλέπετε. Τι θα πούμε τώρα εμείς. Μεγαλύτερη όμως ταλαιπωρία ήταν για εκείνους τους συνταξιούχους οι οποίοι έφτασαν στο Ηράκλειο από περιοχές εκτός πόλης όπως είναι η Βιάνος, όπου δεν άνοιξαν τραπεζικά καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους συνταξιούχους. Δεν φτάνει που θα πάρουμε 120 ευρώ, έλεγαν, έχουμε να πληρώσουμε και τα εισιτήρια για να πηγαίνω ερχόμαστε στη Βιάνο. Πάρω 120 ευρώ, θα χρωστώ τα βυσά και τα άλλα θα τα δω στα εισιτήρια και ούτω καθεξής. Πετρέλα, ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Ούτε φάρμακα, το σπουδαιότερο. Τι να φάμε, τι να κάνουμε. Τι εδώ τα κάνεις, τα 120. Ελπίζω τη Δευτέρα, ξημερώνοντας, να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για την Ελλάδα. Να μην ταλαιπωριέται ο γλυκός λαός. Να κοιτάξουμε όλοι να βρούμε τα πράγματα όπως ήταν πρώτα. Διότι έρχεται εδώ ο κόσμος ανάπηρος, ο κόσμος ταλαιπωρημένος, έρχεται ανθρώποι ανάπηροι, ανθρώποι γέροντες και δεν πρέπει να εξυπηρετούν. Ήμουν από χωριό και έτσι δεν είναι. Μόνο σήμερα ήρθα. Περιμένω κανένα μισά ώρα, τα κάνω υπομονή. Δεν γίνεται αλλιώς. Ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Αγωνία για τα φάρμακα. Πλαφών στους φαρμακοποιούς. Φόβοι για επιβολή capital controls και στην πώληση των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στην ουρά υπομονετικά από νωρίς το πρωί και περιμένουν και σήμερα για δεύτερη ημέρα οι συνταξιούχοι στο Ρέθυμνο προκειμένου να πάρουν το έναντι ουσιαστικά της σύνταξής τους. Περισσότεροι από αυτούς πλέον αγωνιούν για την τύχη της χώρας μας αλλά και για το πώς θα καλύψουν βασικές ανάγκες με πρωταρχική σημασία την εξασφάλιση των φαρμάκων τους. Τις συνέπειες της ακραίας οικονομικής ανέχειας βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους οι συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλο εισόδημα παρά τα 120 ευρώ για μία εβδομάδα των παθών στην καρδιά του καλοκαιριού. Το χειρότερο από όλα είναι ότι τα χρήματα δεν επαρκούν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη την ώρα που πρέπει να καταφέρουν και να τραφούν οι ίδιοι και οι οικοί τους με αυτό το ποσό. 120 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για τα φάρμακά μας. Ξέχωρα που έβλεπα συναδέλφους με το μπαστούνάκι και πολλές φορές να λιποθυμούν και να τους πιάνουμε να μην πέσουν κάτω για να πάρουν τα 120 ευρώ. Αυτή την ταλαιπωρία δεν περιμέναμε εμείς οι απόμαχοι της εργασίας να τη βιώσουμε στο πετσί μας, διότι εμείς οι συνταξιούχοι μια ζωή πληρώναμε και θέλουμε να ζήσουμε γαλήνια την υπόλοιπη ζωή μας. Όπως πολύ καλά βλέπετε, συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας για τα άτομα με αναπηρία και τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
μέσα στα τραπεζικά καταστήματα αλλά και στα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων. Όχι από αυτά που παίρνουν αυτές τις ημέρες, αυτή την πίκρα που πίνουμε, την πικρούμαστε, γιατί εμείς είμαστε ο ΑΕ ή κάτι τέτοια ταμεία, είμαστε των 600, άντερα των 800. Λοιπόν, και πικρανόμαστε. Δεν ξέρουμε τι να γίνουμε. Να κοιτάξουν τουλάχιστον να παίρνουν αυτά τα λεφτά, αν μπορούν να τα δίνουν. Και όχι να παίρνουμε 120 και 60 και 60 κάθε τόσο. Οι συνταξιούχοι καλούν σε ομοψυχία την ελληνική πολιτική σκηνή στο σύνολό της για να έρθει σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους πριν να είναι αργά για την Ελλάδα. Πόσες φορές ο ελληνικός λαός πήγε στη Διχόνοια, η Διχόνοια μας έφερε την καταστροφή. Και ιστορικά να το δούμε αυτό, αυτή τη Διχόνοια, από τη Διχόνοια προήλθαν όλες οι καταστροφές της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν στην ίστατη στιγμή να βρεθούν όλοι μαζί σε ένα γραφείο να τα βρούνε για το κοινό συμφέρον του λαού και όχι να συμφωνήσουν τις πράτες των συνταξιού και των εργαζομένων. Πηξίδα για να πορευτούν στο άγνωστο τοπίο που διαμόρφωσαν οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αναζητούν οι εκπρόσωποι του φαρμακευτικού κόσμου. Επισήμως όλοι διαβεβαιώνουν πως δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας φαρμάκων, ωστόσο στην πραγματικότητα οι φαρμακοποιοί, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι φαρμακαποθήκες εφαρμόζουν ήδη ατύπως κατά αναλογία το capital controls και στην κίνηση φαρμάκων, γνωρίζοντας πως είναι η πιο ασφαλής λύση στην παρούσα φάση για την αγορά αλλά και για τους πολίτες. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε περιορισμούς και στην προμήθεια των φαρμάκων από τους ασθενείς και τους συνταξιούχους. Αυτή ήταν μια κίνηση που έγινε από τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να υπάρξει επάρκεια φαρμάκων τις επόμενες ημέρες. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, η απόφαση είναι κάθε συνταγή που θα εκτελείται να δίνει φάρμακα ο φαρμακοποιός στον ασθενή για 10 ημέρες και στη συνέχεια να εκτελείται η υπόλοιπη συνταγή. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το γεγονός ότι θα υπάρχουν φάρμακα για όλους, επισημαίνει ο κύριος Τσικανδυλάκης. Από Δευτέρα, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο, αποφασίστηκε να δίνουμε τόση ποσότητα από το κάθε φάρμακο, ώστε να καλύπτουν τον ασθενή για 10 με 15 ημέρες. Από εκεί και πέρα θα επανέλθει, η ίδια συνταγή θα ισχύει και θα πάρει και τα υπόλοιπα για να καλυφθεί. Αυτό έγινε με ένα και μόνο σκεπτικό. Το σκεπτικό έχει να κάνει με το να μην υπάρξει έλλειψη για κανένα συμπολίτη μας. Σιγά σιγά θα τα εξυπηρετούν όλοι. Και σας δίνω το λόγο μου ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα παράπονο από τους συμπολίτες μας στο Ηράκλειο ότι δεν εξυπηρετήθηκαν. Εξυπηρετήθηκαν όλοι. Μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά είναι καλύτερα καλύτερα λίγο παρά το καθόλου. Ένα μεγάλο ζητούμενο όμως είναι τι θα γίνει με τα εισαγόμενα φάρμακα, αφού αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές με το εξωτερικό. Ήδη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει ζητήσει να αρθεί το capital control για την προμήθεια φαρμάκων, έτσι ώστε οι φαρμακαποθήκες να μπορούν να κάνουν τις προμήθειές τους. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου επισημαίνει με νόημα ότι οι φαρμακαποθήκες είναι υποχρεωμένες να έχουν αποθέματα για 3 μήνες. Καθώς ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συναλλαγή οικονομική. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ζητήσαμε σαν Πανελλήνιο σήμερα το πρωί από τον Υπουργό να εξαιρεθούν οι συναλλαγές των φαρμάκων. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι μια λογική απέτηση αυτό, που θα μπορέσει ούτως ώστε να στερήσει, μάλλον θα έλεγα εγώ, και την τελευταία δικαιολογία από τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν να φέρουν φάρμακο στην Ελλάδα. Αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συναλλαγές, θα μπορούν να τα φέρουν. Παρόλο και το τονίζω αυτό, ότι είναι υποχρεωμένοι από την νομοθεσία να έχουν αποθέματα για 3 μήνες. Εγώ το αντιπαρέρχομαι αυτό και λέω ότι έχουν αποθέματα για 10 ημέρες. Εμείς, εάν απελευθερωθούν μόνο οι συναλλαγές για τα φάρμακα, θα μπορούμε τουλάχιστον να τα αγοράσουμε. Αδιαμφισβήτητο είναι το ναι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα της Κυριακής, επανέλαβε χθες από τα Χανιά ο πρώην Υπουργός Εργασίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης. Μιλώντας στο εμπορευμηχανικό επιμελητήριο, ο κ. Βρούτσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε ότι οδηγεί τη χώρα στο χάος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα Χανιά που βρέθηκε ο Γιάννης Βρούτσης. Ασκώντας σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την απόφαση του να προχωρήσει σε δημοψήφισμα, ο πρώην Υπουργός Εργασίας κάλεσε το λαό να πει ηχηρό ναι στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας
για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Και το μήνυμα του ναι, πιστεύω, φεύγει από την Κρήτη και από τα Χανιά. Και αυτή η συγκέντρωση εδώ το αποδεικνύει. Θέλω τις κρίσιμες αυτές στιγμές που βιώνει η πατρίδα μας να επιβεβαιώσουμε μεταξύ μας μερικά πράγματα. Να πούμε μερικές αλήθειες κρίσιμες για τη χώρα. Να κοιταχτούμε στα μάτια και όταν τελειώσει η συνάντηση εδώ, στις λίγες μέρες και ώρες που μένουν, μέχρι την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, να κάνει ο καθένας και η καθεμία ό,τι μπορεί περισσότερο. Όχι για το κόμμα του. Όχι για κάτι που κάναμε μέχρι τώρα συνήθως όπως πόθηκε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Αλλά για κάτι ανώτερο. Για αυτό που μας ενώνει όλους. Για τις οικογένειές μας. Για τα παιδιά μας. Για την πατρίδα μας και για την προοπτική της χώρας. Χαρακτηρίζοντας το δημοψήφισμα στην κορυφαία ιστορική στιγμή από τη μεταπολίτευση και μετά, ο Γιάννης Βρούτσης επεσήμανε ότι ο λαός πρέπει να παραμείνει ενωμένος προκειμένου το ναι των πολιτών να είναι αδιαφυσβήτητο. Από την πλευρά του, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ψεύδεται και οι ζημιές μιας πιθανής εξόδου από την Ευρωζώνη θα είναι ανυπολόγιστες. Την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όπως λένε οι τράπεζες, να ανοίξουν. Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Εκείνο το οποίο θα συμβεί, προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες, θεωρώ δεδομένο το κούρεμα των καταθέσεων. Δεδομένο. Το κούρεμα των καταθέσεων θα γίνει αμέσως την επόμενη εβδομάδα. Και όπως είπε σήμερα και ο κύριος Λαφαβίτσας, ότι οι Έλληνες συνηθίζουν σιγά σιγά στις ουρές, θα αρχίσουν τα δελτία τροφίμων και οι ουρές στα καταστήματα, διότι εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν. Αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας κάνουν Βόρειος Κορέα, διότι η Κούβα δεν είναι πλέον. Βόρειος Κορέα θέλουν να γίνει η χώρα μας. Έχουν ιδιοληψίες, οι οποίες δυστυχώς εκεί οδηγούν τα πράγματα. Σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα χρησιμοποίησε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολιουδάκης. Ένας ανεύθυνος πρωθυπουργός έριξε την ευθύνη της πιο βαριάς απόφασης στον ελληνικό λαό. Ενώ ο ελληνικός λαός του έδωσε όλες τις δυνατότητες και πλήρη υποστήριξη για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό που ήταν υποτίθεται το πρόγραμμά του, αυτό για το οποίο υποτίθεται ήταν κοστολογημένο και υποτίθεται ότι δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο, σας θυμίζω, έλεγαν να πούν όχι οι εταίροι μας. Ενώ λοιπόν του έδωσε ο ελληνικός λαός αυτή τη δύναμη, αυτός την ίστατη ώρα πραγματικά, βάζει τη χώρα σε αυτή την περιπέτεια από την οποία αποκλείεται να βγούμε χωρίς πληγές. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε τις πληγές αυτές όσο γίνεται ελαφρύτερες, να τις κάνουμε να επιβληθούν όσο γίνεται νωρίτερα, να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Και θα τα αποτρέψουμε, φίλες και φίλοι. Το παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ΟΔΕ Χανίων έδωσαν εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων, συλλογικοτήτων καθώς και απλοί πολίτες. Εκδήλωση για το ΝΕΤ της Ελλάδας στην Ευρώπη οργανώνεται αύριο στα Χανιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγοράς και οι κεντρικοί της ομιλητές θα είναι ο συγγραφέας Χρήστος Κομενίδης και ο καθηγητής οικονομικών Χάρης Βλάδος. Η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτη, τονίζουν τα μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών που συστάθηκε και στα Χανιά εν ώψη του δημοψηφίσματος της Κυριακής. Όπως επισημαίνουν τα μέλη της Επιτροπής, η παρούσα κρίση θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή θέση της χώρας. Η κυβέρνηση μετά από κάθε ανακοίνωσή της διαψεύδει τον εαυτό της. Φρόντισε και σπατάλησε 6 μήνες απραξίας και όταν ήρθε ο λογαριασμός, ποιή την ήσαν. Δεν έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ, στο δημοψήφισμα. Ο Έλληνας αξίζει κάτι πολύ καλύτερο από τον έλεγχο κεφαλαίων που επέβαλαν και τις ουρές αναξιοπρέπειας στα ATMs. Η Επιτροπή Μένουμε Ευρώπη καλεί τους πολίτες των Χανίων να δώσουν το παρόν αύριο στις 8 το βράδυ στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς για να στείλουν, όπως τονίζουν, ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του ναι. Η Επιτροπή του Μένουμε Ευρώπη Χανιά, η Επιτροπή του ναι, εκπροσωπεί τον κάθε Έλληνα που δεν αποφασίζει με το θυμικό, που ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, που δεν ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους. Πέρασαν ανεπιστρεπτοί 30 χρόνια επίπλας της ευημερίας και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Καλούμε όλους τους Έλληνες, όλους τους Χανιώτες που πιστεύουν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και ίσων ευκαιριών, με συμμετοχικούς και όχι συνένοχους πολίτες, να ενισχύσουν την εκδήλωσή μας «Μένουμε Ευρώπη» αύριο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στις 8 το βράδυ. Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών υπέρ του ΝΕΕ εκφράζουν την άποψη ότι με τη θέση τους δεσμεύουν τα κόμματα, τις πολιτικές ηγεσίες και την κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές σε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί μία ακόμη έκτακτη εκπομπή με τον Μανώλη Κονσολάκη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Τελευταίες ώρες της καλοκαιρινής τους ξεκούρασης απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά, καθώς την Παρασκευή 3 Ιουλίου ξεκινούν τα βάσανα για τους